Αισθάνομαι πάρα πολύ μικρός απέναντι σε αυτή την κατσούνα, γιατί πραγματικά φτάνει κάτω και με ξεπερνάει στο ύψος. Δεν την έχω ψηλά, κάτσε μη βρω και ταβάνι. Χειροποίητη κριτική κατσούνα special στιβαρού τύπου με σκαλιστό τελείωμα κεφάλι φιδιού. Περιορίζομαι λίγο στο χώρο να σας τη δείξω, γιατί είναι τεράστιες οι αναλογίες της. Ο φίλος μας Ανδρέας έκανε πάρα πολύ καλά και έψαξε το κατσούνες.gr μία προς μία τις κατσούνες και βρήκε αυτήν εδώ την υπέροχη κριτική χειροποίητη κατσούνα. Έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για το σωστό ύψος. Ξαναλέω, το σωστό ύψος είναι να μας φτάνει λίγο πιο πάνω από τη μέση, έτσι ώστε να μπορούμε να την κρατάμε από την κούρμπα και να μην μας τραυματίσει. Αυτό ισχύει σε περιπτώσεις όπου θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την κατσούνα σε πεζοπορίες, σε εξορμήσεις, για να διανύσουμε μεγάλες αποστάσεις για καθημερινή χρήση, γιατί διαφορετικά μπορεί να μας τραυματίσει. Ωστόσο, υπάρχουν συλλέκτες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν ιδιαίτερα ξεχωριστά κομμάτια όπως ο Ανδρέας και βρήκε εδώ αυτή την υπέροχη κατσούνα. Να δω λίγο το σκονάκι μου, να σας πω. 1,93 το ύψος του, φαίνεται. 1750 γραμμάρια το βάρος του. 13 εκατοστά η περίμετρο του ξύλου στο επάνω μέρος, η κούρπα έχει γίνει στο χοντρό, στο παχύ μέρος του ξύλου και 8,5 εκατοστά στο κάτω μέρος. Να σας τη δείξω όσο καλύτερα μπορώ, χωρίς να κάνω κάποια ζημιά. Σκουρόχρωμος πρίνος, έτσι, δείτε. Άρε Ανδρέα, τι ψώνησες, τι πρόλαβες. Παντού κουτουλάω. Μπείτε κι εσείς τώρα στο κατσούνες.gr, γιατί μπορεί να υπάρχει και εκεί μία η οποία να ταιριάζει σε αυτό ακριβώς που εσείς θέλετε. Γεια σας!